Τραγικό τέλος επιφύλαξε η μοίρα στον 61χρονο χειριστή του μοιραίου αεροσκάφους που κατέπεσε το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή του Μάλεμε. Ο Θεόδωρος Πάντος, πρόεδρος της αερολέσχης Δυτικής Αττικής, λάτρης των εθέρων, πέθανε από πνιγμό σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη. Η νεκροψία στη σωρό του συγκυβερνήτη του μονοκινητήριου τύπου Σαβάνα αναμένεται να διενεργηθεί τη Δευτέρα. Στο μεταξύ, στο Μικροσκόπιο Πραγματογνωμόνων και του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών έχει τεθεί η άτρακτος του μοιραίου αεροσκάφους που ανελκύστηκε χθες το μεσημέρι. Στέλεχος του οργανισμού βρίσκεται στα Χανιά συλλέγοντας στοιχεία για τις συνθήκες και τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους. Η υπηρεσία μας διενεργεί προανάκριση. Παράλληλα, θα διενεργήσει και έρευνα η ανεξάρτητη αρχή της πολιτικής αεροπορίας, όπου θα βρίσκεται σε λίγο εδώ. Η πτώση του μονοκινητήριου ήταν κατά την εκτίμηση του Προέδρου της Αερολέσχης Χανίων Παναγιώτη Τζεράκη βίαιη. Από τα συντρίμια εξάλλου είναι εμφανές ότι το μπροστινό τμήμα έχει καταστραφεί, ενώ έχει αποκολληθεί μερικό στο δεξιό πτερύγιο. Όλα τα στοιχεία αναμένεται να εξεταστούν με κάθε λεπτομέρεια από τους πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα συντάξουν το τελικό πόρισμα. Μια εικασία μόνο μπορώ να κάνω, ότι έκανε στροφή για προσγείωση και επειδή ήταν νύχτα, έπαθε από προσανατολισμό. Με αποτέλεσμα να... Η πτώση. Έπεσε στη θάλασσα, αυτό πιστεύω ότι νόμιζε ότι πετούσε οριζόντια, ενώ έπεσε. Ναι. Έπεσε στο πλάι. Το υπερελαφρύ μονοκινητήριο αεροσκάφος της αερολέσχης Δυτικής Αττικής, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Κοπαίδα, δεν είχε προορισμό το Μάλεμε, αλλά το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης. Το σχέδιο πτήσης ανέφερε προσγείωση στο αεροδρόμιο Χανίων στις 5.30 το απόγευμα. Παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής γιατί οι έμπειροι χειριστές κινήθηκαν προς την περιοχή του Μάλεμε. Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο το αεροπλάνο βρέθηκε εδώ. Από την προανάκριση θα διελευκανθεί το θέμα, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε κάτι περισσότερο. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, το αεροσκάφος κατέπεσε με τον μπροστινό τμήμα του, οδηγώντας γρήγορα στο θάνατο τους δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι βρέθηκαν δεμένοι στα καθίσματά τους, στοιχείο που μαρτυρά πως δεν πρόλαβαν καν να αντιδράσουν.